Τη γενική του συνέλευση πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης τα μέλη του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νόμου Καβάλας. Στη γενική συνέλευση που έγινε παρουσία δεκάδων μελών του Συλλόγου έγινε μεταξύ άλλων ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του έτους 2014. Παράλληλα με την καταγραφή των πεπραγμένων και παρεμβάσεων του Συλλόγου, ενώ αργότερα ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου. Τον οικονομικό απολογισμό και την ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του 2014, οπότε και στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης, προς το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα εγκριθεί. Ο Πρόεδρος θα μας ενημερώσει σχετικά με το συγκεκριμένο απολογισμό και προχωράμε μετά με την έγκριση. Τα έσοδα πρώτα. Από εγγραφές και συνδρομές έχουμε 3.841 ευρώ. Από δωρές λοιπά έσοδα 77,28 ευρώ. Το υπόλοιπο της προηγούμενης περίοδου, έως 31/12/13 δηλαδή, ήταν 7.171,81 ευρώ. Το μήνα Ιανουάριο κάναμε τη διαμαρτυρία μαζί με τα συνταξιουχικά σωματεία στο νοσοκομείο Καβάλας, διαμαρτυρία για το 25 ευρώ, όλοι θυμόμαστε τότε τι ήταν το 25 ευρώ και πώς άμεσα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα πάρθηκε πίσω. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με τον Ιατρικό Σύλλογο και άλλους φορείς της πόλης για να συζητήσουμε προβλήματα γύρω από θέματα υγείας στο νοσοκομείο Καβάλας. Κάναμε τρεις παρεμβάσεις στον εισαγγελέα Καβάλας για να αναδείξουμε κάποια προβλήματα και μέσω του εισαγγελέα να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Ένα θέμα που μας απασχόλησε ήταν για ένα μέλος μας από τη Θάσο, το οποίο κακοποιούνταν από συγγενικό του πρόσωπο και μετά από δικές μας παρεμβάσεις και δύο επιστημόνων που είχαμε στο γραφείο μας, μία κοινωνική λειτουργός, τη Βάσο της Μελή και την Δανάη Νικήτα, ευχαριστώ κύριε Βέβαια. Μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εκθέσεις και τελικά το άτομο αυτό για το οποίο ενδιαφερθήκαμε έχει μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο στη Χρυσούπολη και αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει πλέον και είναι σε προστατευμένο περιβάλλον. Τον εισαγγελέα είχε να κάνει με τα φάρμακα που παίρνουν μέλη μας με βιβλιάριο προνοίας από το νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν υπήρχε φυσιολογική ροή των φαρμάκων, φάρμακα που έπρεπε κάθε μήνα να τα παίρνουν μέλη μας δεν τα διέθετε το νοσοκομείο. Παρόλες τις προπαρεμβάσεις μας είδαμε ότι αυτό το θέμα δεν υπήρχε η διάθεση να λυθεί άμεσα, οπότε παρεμβήκαμε, πήγαμε στον εισαγγελέα, κάλεσε τον διοικητή του νοσοκομείου και από τότε το θέμα αυτό τουλάχιστον δεν έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο.